δεν εγκρίθηκε απλά και μόνον το νέο πρόγραμμα ύψους 130 δισεκατομμυρίων, αλλά δίνεται και εκτός, στην Ευρώπη και διεθνώς. Υφυπουργός Ανάπτυξης, βουλευτής του ΛΑΟΣ, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Μια προσωρινή, κατά πάσα πιθανότητα, συμφωνία. Παίρνουν επιδότηση του επιτοκίου των δανείων που έχουν πάρει για το κεραμίδι που έχουν βάλει πάνω από το κεφάλι τους. Εάν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, θα είναι μια εφιαλτική μέρα. Το συμβούλιο είναι μια πρόταση του Προέδρου του κόμματος τότε. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το φάσμα της χρεοκοπίας. Wenn man schon geringe Mindestlöhne hat und man muss sie noch mal kürzen. Σε αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση θα σας απαντήσω με μια φράση.